Καλώς ορίσαμε σήμερα και ευχαριστούμε για την επίσκεψή του τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Κουρεμπέ. Τον καλωσορίζουμε στην Καστοριά. Ο κύριος Κουρεμπές, στα πλαίσια περιοδίας στην περιοχή, ήθελε να μας ενημερώσει όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητας του ΕΛΓΑ. Η σύσκεψη που έγινε σε καλό κλίμα, ομολογώ, συμμετείχαν οι φορείς του νομού, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι φορείς των γεωργών, των κτηνοτρόφων. Νομίζω ότι τέθηκαν τα θέματα τους με αρκετή ακρίβεια και σε κάθε λεπτομέρεια. Ο πρόεδρος νομίζω ότι απάντησε σε αρκετά ευθέως προς τους παραγωγούς και έχει θέματα να βοηθήσει σε όλους τους τομείς αυτούς. Η πρωτοπρωτογενής τομέας, όπως ξέρετε, βασικός για το νομό μας. Υπάρχουν προβλήματα στους παραγωγούς όσον αφορά, μια και είναι και ο πρόεδρος, στις αποζημιώσεις κυρίως και στον ΟΣΔΑ και σε διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα σας αναπτύξει. Ποιο θέμα είναι αυτό που καταθέσατε εσείς που είναι επίκαιρο και που πρέπει να λυθεί άμεσα? Τα θέματα των αποζημιώσεων και είναι περισσότερο τους παραγωγούς και ως προς αυτό το τομέα νομίζω ότι ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ θα σας πει περισσότερα, όμως μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ο ΕΛΓΑ έχει και αυτό στα προβλήματά του, επισέρχεται μέσα στο πλαίσιο των μνημονίων και αυτός και προσπαθεί ό,τι μπορεί να βγάλει από την κυβέρνηση από την οποία εξαρτάται. Θα βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, όπως βοηθάει και σε κάθε περίπτωση, αρκεί τα προβλήματα αυτά να είναι ουσιαστικά για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Τα προβλήματα γενικώς στις αγροτικές παραγωγές είναι πολλά και δυστυχώς έρχονται από πολύ παλιά. Εγώ θα ήθελα να πω και να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους εκπροσώπους των φορέων, γιατί τουλάχιστον ήταν μια συζήτηση παραγωγική. Μπήκαν τα θέματα που απασχολούν, αλλά τα περισσότερα δίκαια και θέλουν μια λύση. Κάποια άλλα, λόγω και της ελλειπής ενημέρωσης, τα συζητήσαμε εκεί. Τουλάχιστον αυτές, πέρα από τον ενημερωτικό χαρακτήρα, αυτές οι περιοδίες και οι συναντήσεις έχουν για μας και τη λογική και να ενημερωθούμε, όχι μόνο να ενημερωθούμε κιόλας, αλλά να ξεκινήσουμε και ένα διάβλο επικοινωνίας με τους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μπορούμε πιο άμεσα να λύνουμε τα προβλήματα. Δυστυχώς οι ζημίες φέτος και στον στο νομό είναι μεγάλες. Πρέπει να στηριχτούν οι αγρότες δίκαια πάντα, έτσι ώστε να παραμείνουν και να συνεχίσουν να καλλιεργούν, γιατί τους χρειαζόμαστε σαν χώρα. Είμαστε φέτος, μάλλον βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των επιπτώσεων των μνημονίων στις μετακινήσεις, συνολικά του δημόσιου τομέα, πολύ περισσότερο του ΕΛΓΑ λόγω της φύσης της δουλειάς του. Έχει δημιουργήσει κάποιες καθυστερήσεις σε περιορισμένες περιοχές, μεγάλες, σε άλλες μικρότερες, στις εκτιμήσεις. Αυτό που θέλω να πω και εγώ και δημόσια και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στους αγρότες της περιοχής είναι ότι παρά τις όποιες αδικίες λόγω των καθυστερήσεων μπορεί να παρατηρηθούν, ο ΕΛΓΑ θα καλύψει, αν όχι στο 100% του ποσοστού της ζημιάς, στην ακρίβεια εννοώ, όσο μπορεί περισσότερο να είναι ακριβείς οι εκτιμήσεις και να δοθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να συνεχίσει ο παραγωγός να καλλιεργεί. Τα χρήματά τους από τις ασφαλιστικές εισφορές αρκούν για να πληρωθούν, επειδή βλέπουμε σε διάφορα site λοιπόν, και μια τέτοια φημολογία, σας το λέω δημόσια, ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα κανένα. Ίσα-ίσα ταμιακά ο οργανισμός είναι σε καλή κατάσταση.
Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι ξεπερνιόνται στο κομμάτι του λόγω προϋπολογισμού, τι μπορείς να δώσεις κάθε περίπτωση και να υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην πορεία, αλλά ταμιακό πρόβλημα δεν υπάρχει, οπότε όλα και το κύριο μέλημά μας είναι να έχουμε δίκαιες εκτιμήσεις για να ακολουθήσουν βέβαια και οι αποζημιώσεις. Κύριε Διοικητά, ποιο είναι το πρόβλημα, το σημαντικό εδώ στους αγρότες που τους απασχολήσει και εσάς σας το έθεσα? Κάποια προβλήματα που εγώ τα θεωρώ σημαντικά είναι κάποιες αλλαγές στον κανονισμό ασφάλισης, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και βάζοντας μέσα στη συζήτηση και το παιχνίδι της κλιματικής αλλαγής, γιατί έχουμε και επιπτώσεις τις οποίες πιθανώς πρωτόγνωρες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν και δεσμευτήκαμε ότι θέλουμε και λίγο τις προτάσεις τους για να, να τα δούμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ στην περιοχή είναι ο μικρός κλήρος που είναι απαγορευτικός για κάποιους πολύ μικρούς να αποζημιωθούν, γιατί υπάρχει ένας περιορισμός και είπαμε με συνεργασία με την υπηρεσία της περιφέρειας, τη ΔΑΟΚ, να κοιτάξουμε να το λύσουμε. Υπάρχει ένα θέμα συνολικά στην Ελλάδα με την κτηνοτροφία και τις καλύψεις όπου ξεκινάμε ήδη κάποιες δράσεις, και το μεγάλο πρόβλημά τους είναι ότι, και ακούστηκε από πολλούς, ότι επί σειρά ετών υπήρχε μία κακή εικόνα για τον οργανισμό, για το πώς γίνονται αρκετά πράγματα. Εμείς δεσμευόμαστε και φάνηκε και από την περσινή χρονιά ότι παρεμβάσεις δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ και πουθενά να γίνουν. Άρα μέλημά μας είναι οι δίκαιες και έγκαιρες. Το έγκαιρες φέτος το χάσαμε λίγο. Αλλά ελπίζουμε τουλάχιστον ότι το δίκαιες δεν θα το χάσουμε ποτέ. Σε συνάντηση που έγινε στο γραφείο του Περιφερειάρχη, παρουσία του Προέδρου του ΕΛΓΑ, είχα την ευκαιρία τόσο η αγροτική φορή, η γεωργική, κτηνοτροφική συλλογή, όσο βέβαια και ο Δήμο, και οι Δήμοι, τρεις Δήμοι, να εκθέσουμε τις απόψεις μας όσον αφορά γενικά τις αποζημιώσεις εκ μέρους του ΕΛΓΑ και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η παραγωγή με τον καλύτερο τρόπο περιέγραψε τα προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, εστίασαν την προσοχή τους στα βασικά προϊόντα του νομού, που είναι τα μήλα, τα φασόλια και τα κτηνοτροφικά προϊόντα, και βεβαίως συμφωνήθηκε από ότι να σταλεί ένα τεκμηριωμένο υπόμνημα στον ΕΛΓΑ με τις θέσεις τους, ώστε να υπάρχει προσαρμογή για την έγκαιρη αντιμετώπιση τόσο της αποζημίωσης όσο βέβαια και της εκτίμησης. Και παρεμβάσεις γεωγραφικού χαρακτήρα με το δεδομένο ο νομός μας υπόκειται ακραίες καιρικές συνθήκες που έχουν επιπτώσει στην παραγωγή. Είχαμε την χαρά και την ευτυχή συγκυρία να παρευρίσκεται σήμερα εδώ ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ μαζί και τον προϊστάμενο του κλιμακίου εδώ της περιφέρειάς μας, και του θέσαμε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν τόσο το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο. Διαπιστώθηκε στην πορεία ότι μάλλον ήταν γνώστη των περισσότερων από αυτόν, ενώ για κάποια άλλα, τουλάχιστον ό,τι αφορά το κομμάτι του φυτικού κεφαλαίου και ιδιαίτερα με το μεγάλο πρόβλημα της καλλιέργειας των φασολιών που είχαμε στην περιοχή μας, διαπιστώθηκε ότι κάποια δεν γνώρισε, για κάποια ήταν παραπληροφορημένος. Σημασία έχει, και αυτό κρατάω φεύγοντας, ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση. Και αυτό θα είναι το ουσιαστικό, ώστε να καταφέρουμε και να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα που απασχολούν όλους τους παραγωγούς της περιοχής μας, μια και περίπου το 80% της δυναμικής αυτής καλλιέργειας καλλιεργείται στα διοικητικά όρια του Δήμου Άργους Οριστικού. Φεύγω ικανοποιημένος από τη συνάντηση, άλλωστε αυτό είπαμε ότι θα υπάρχει, αυτή ήταν η αρχή, θα υπάρχει και συνέχεια, για να δούμε από κοινού τα προβλήματα αυτά και όσο μπορεί ο καθένας από την πλευρά του να συμβάλλει στην επίλυση αυτών, γιατί δεν ζητάμε πράγματα και εμείς ως εκπρόσωποι των καλλιεργητών, είναι θέματα τα οποία λύνονται. Δεν είμαστε θεροβάμονες και αυτό είναι το ουσιαστικό. Άλλωστε αυτός είναι ο κοινός στόχος και των παραγωγών και
ημών αλλά και του, του ΕΛΓΑ. Ο Δήμος και αυτό είναι το σημαντικό. Μεγάλες καταστροφές. Η καταστροφή στην δυναμική καλλιέργεια του φασολιών είναι κατά μέσο όρο πάνω από 60%. Και αυτό πλέον αποδεικνύεται και επίσημα από τα δεδομένα του διαλογητηρίου που αυτό είπα και στον κύριο Πρόεδρο ότι λέμε 60%, υπάρχουν κάποια που έχουν φτάσει και το 90%. Παρόλα αυτά όμως γίνεται ένας αγώνας, έστω αυτό το ελάχιστο ποσοστό που έχει μείνει να διακινηθεί, γιατί ένα δυναμικό, ένα μοναδικό προϊόν δεν είναι δυνατόν να μείνει εκτός αγοράς. Είμαι στην επίσκεψη του Προέδρου του ΕΛΓΑ στην περιοχή της Καστοριάς. Θέσαμε τα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά τις ζημίες που έχει υποστεί ο νομός αυτή τη χρονιά. Τους ζητήσαμε ότι πρέπει να γίνουν γρήγορες και δίκαιες και άμεσες πληρωμές στον κόσμο, γιατί το πρόβλημα ειδικά με τα φασόλια, τον κλάδο τον οποίο εκπροσωπώ εγώ, είναι τεράστιο. Υπάρχει πλέον ζήτημα επιβίωσης για τους καλλιεργητές. Πολύ φοβούμαι ότι αν αργήσουν οι πληρωμές, πολλοί κόσμος δεν θα μπορέσει να βγει την άνοιξη και να καλλιεργήσει. Το κάναμε μια ενημέρωση για το ποσοστό ζημίας το οποίο έχουν υποστεί οι φασολοπαραγωγοί. Μας άκουσαν με προσοχή. Του θέσαμε φυσικά και άλλα ζητήματα όσον αφορά αλλαγές του κανονισμού, τις οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα. Ευελπιστούμε ότι όλα όσα αυτά τα οποία τονίσαμε και επισημάναμε θα τηρηθούν. Όλοι θα κρυθούμε από τα αποτελέσματα. Από αυτά που είπε και ο κύριος Μάνος πριν, ότι εμείς βάλαμε τα ζητήματα που ειδικά που υπάρχουν φέτος πιο αυξημένα στην παραγωγή του φασολιού, που η εκτίμησή μας, τουλάχιστον και με τα επίσημα στοιχεία που βγαίνει και από τα διαλογητήρια, είναι ότι ξεπερνάει το 70%. Από εκεί και πέρα μπήκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν για την άμεση εκτίμηση που δεν έχουν γίνει. Υπάρχουν θέματα καθυστερούμενα από την προηγούμενη χρονιά, όπως δεν έχουν εκτιμηθεί οι ενστάσεις που γίνανε στη μυλοκαλλιέργεια και σε μια σειρά παραγωγές από πέρυσι που δεν έχουν πληρωθεί η παραγωγή. Μπήκε το ζήτημα τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν πληρώσει και κάποιοι χάνουν και την αποζημίωση. Από ό,τι φάνηκε εκεί δεν υπάρχει θέμα να λυθεί. Τώρα, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, έχουμε παραγωγό ο οποίος για 75 ευρώ που χρωστούσε στον ΕΛΓΑ έχασε ουσιαστικά 14.000 αποζημίωση την προηγούμενη χρονιά. Αυτά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν περιθώρια να λυθούν, τουλάχιστον αυτή ήταν και η τέτοια του Προέδρου, ότι είναι η διαδικασία ότι θα πρέπει να πληρωθεί και μετά να αποζημιωθούν. Βάλαμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία, ότι ουσιαστικά πληρώνεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρημάτων από τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους, και ουσιαστικά αυτά που μπαίνουν και αποζημιώνονται δεν είναι τίποτα. Μπήκε μια υπόσχεση ότι με την αλλαγή του κανονισμού ότι θα δει κάποια θέματα και περιμένει κάποιες εισηγήσεις από εμάς, οι οποίες θα τις κάνουμε. Τις έχουμε ξανακάνει βέβαια, αλλά τις ξανακάνουμε άλλη μια φορά. Το μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται είναι ότι κάθε φορά που αλλάζει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ θα πρέπει να ξανακάνουμε καινούργιες εισηγήσεις και καινούργια ζητήματα να βάζουμε. Ωστόσο, εγώ αυτό που έχω να πω είναι τουλάχιστον από την κουβέντα αυτό που βγήκε, ότι δεν πρόκειται να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Η δικιά μου εκτίμηση είναι αυτή. Ειδικά μέχρι τον Μάρτιο του 2016, που μπήκε ένα ζήτημα ότι δεν έχουν μαζευτεί όλα τα χρήματα για τις εισφορές και όλα αυτά. Πώς θα χαρακτηρίζετε την επίσκεψη, μισογεμάτο το καλάθι ή μισοάδιο? Εγώ έχω να πω ότι ουσιαστικά από την κουβέντα που έγινε, πέρα από μια συζήτηση όσον αφορά πώς είναι τα πράγματα, τι είναι και τι δεν είναι, το βλέπω μέχρι εκεί. Δεν ξέρω το τι δυνατότητα έχει ο ΕΛΓΑ, αλλά αυτό που βγήκε από την κουβέντα είναι τουλάχιστον αυτό που σας λέω. Εγώ είμαι πεισμένος ότι οι αποζημιώσεις θα πάνε μετά τον Μάρτιο του 2016. Μακάρι να βγω ψεύτης και να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν κάτι.